Επιστροφή στον Δήμο Ηρακλείου. Στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος, όπως έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή, έχει μπροστά του μία κρίσιμη πενταετία με πολλά ζητήματα να καίνε, αλλά και πολλά ζητήματα να αναδεικνύονται ως και η καλύτερη ευκαιρία, η χρυσή ευκαιρία για να δούμε το Δήμο Ηρακλείου με διαφορετικό μάτι. Να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε μαζί μας τον κύριο Μανώλη Σφυρίνη, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε εσάς και στους τηλεθέατες μας. Καλησπέρα. Κύριε Σφυρί, η αλήθεια είναι ότι τα αυτοδιοικητικά πράγματα πάντα έχουν το δικό τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι αποκομμένα από αυτά που λέγεται ζωή, οικονομική ζωή στον τόπο. Και νομίζω ότι εσείς είστε και ένας άνθρωπος που το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Πώς η επιχειρηματικότητα και η αυτοδιοίκηση είναι τελικά άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Είναι πράγματι, έτσι όπως το λέτε, κυρία Σφαγιανάκη. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Κοιτάξτε, είναι πώς συνθέτουν και πώς συνδέονται οι φορείς μεταξύ τους. Εμείς στην παράταξη δικαίου μας στην πόλη έχουμε σαν στρατηγικό στόχο τη δημιουργία φορέα ο οποίος θα ενώνει όλους τους φορείς επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μέσα από την κατάθεση προτάσεων το επόμενο βήμα στο Ηράκλειο. Η επιχειρηματικότητα είναι συνδεδεμένη από τον εμπορικό κόσμο ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά της πόλης αλλά και περιφερειακά. Μην ξεχνάμε, επιχειρηματικότητα υπάρχει, η καρδιά της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή, συνδεδεμένη και αυτή με το Δήμο, δημοτικά τέλη, διάφορα προβλήματα διαχείριση, καθημερινότητα, καθαριότητα της βιομηχανικής περιοχής. Έξω από την πόλη και από τα τείχη η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται. Ο Δήμος, μην ξεχνάμε σήμερα, ότι είναι ο τρίτος σε γεωγραφικό προσδιορισμό Δήμος στη χώρα. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να είναι συνδεδεμένα. Και πρέπει, ίσως είναι και μία πρόταση την οποία κατέθεσε σε εμάς στην επίσκεψή μας στα γραφεία της ΟΕΒΕΝΗ, ο πρόεδρος και η διοίκηση της ΟΕΒΕΝΗ, θα μπορούσε να υπάρξει μια αντιδημαρχία επιχειρηματικότητας, η οποία θα σταματάει με πιο ιδιαίτερο τρόπο στα προβλήματα και να μπορέσει να συνθέσει τις δύο μεριές. Υπάρχουν και διαφορετικά είδη επιχειρηματικότητας, όπως είπατε και εσείς, κύριε Σφυλή. Υπάρχουν και θύλακες επιχειρηματικότητας, βιομηχανική περιοχή, Φοινικιά, κέντρο του Ηρακλείου, Ήπεθρος, όπου και εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επιχειρηματικότητας. Η διασύνδεση όλων αυτών και η συστήριξη και η επίλυση των προβλημάτων είναι, θεωρώ, πολύ μεγάλη πρόκληση. Βεβαίως. Θίξατε και ένα άλλο θέμα, κυρία Σφαγιανάκη. Αυτή τη στιγμή, κατ' ουσία, λειτουργεί η βιομηχανική περιοχή, το τρίγωνο της Φοινικιάς με τα προβλήματά της, συνδεδεμένα με τον ποταμό το Γιώφερο, συνδεδεμένα με τον ποταμό τον Βρακουλιάρη, εκεί όπου έχουν καταστραφεί επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αυτό το τρίγωνο. Άρα λοιπόν έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν συνδέομαι και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και των κατοίκων που είναι εκεί. Προχθές είχαμε μια συνάντηση με τους κατοίκους εκεί της περιοχής του Γρακουλιάρη. Πρέπει να υπάρξει μια ανάπλαση των ποταμών για να μπορέσει ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει νοικιάσει ή έχει επενδύσει εκεί, έχει αγοράσει γη, να μπορέσει να μην κινδυνεύει στην κάθε πλημμύρα. Αισθάνεται ανασφάλεια και αγωνία, σας το εκφράζουμε. Βεβαίως, υπάρχει ανασφάλεια η οποία κατατίθεται με την κάθε στιγμή. Νομίζω ότι αυτό. Υπάρχει όμως έλλειμμα χώρων για να μπορέσουμε να πούμε ότι εδώ στεγάζεται η επιχειρηματικότητα. Είναι και η βιοτεχνία, αν θέλετε και η ελαφριά, η μεσαία σόκληση σε επιχειρηματικότητα. Εγώ θυμάμαι από τα πρώτα μου βήματα στην ΟΕΒΕΝΗ, τέλη της δεκαετίας του 90, όπου βάζαμε αυτά τα θέματα και ουσιαστικά κοιτάζαμε να δούμε πώς θα τροποποιήσουμε την 1681 του Εθνικού Σχεδίου Χωροταξίας Περιβάλλοντος να ορίζει βιοτεχνικές περιοχές, οι οποίες ορίστηκαν, αν θυμάστε τότε, επί νομαρχίας Γαρεβαλάκη, οι οποίες όμως κάποιες λειτουργήσαν ή μη λειτουργήσαν, σίγουρα δεν εκφράζουν την επιχειρηματικότητα έτσι όπως είναι και πρέπει αυτό να το δει ο Δήμος αύριο με πραγματικά. Και υπάρχει, κύριε Σφυρί, και ένα πολύ κακό δίκτυο και αυτό στο δρόμο Φοινικιά Μαλάδας που είναι τόσα χρόνια. Έτσι, ουσιαστική αναβάθμιση δεν έχει γίνει. Ενώ εξυπηρετεί τόσες επιχειρήσεις και τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό πόρτο. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη άμεση επίλυση του κόμβου το οποίο συνδέει τον εθνικό δρόμο με την Φοινικιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ουσιαστικά οδηγεί τα αυτοκίνητα
στη Χρυσομιγάλη Ξυλούρη και σε άλλες οδούς όπου πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο. Ειδικά κάποιες ώρες το είδαμε εκεί με την τροποποίηση που πήγε να γίνει την προηγούμενη περίοδο από την μεριά της περιφέρειας, όπου ουσιαστικά δυσκόλεψε, χειροτέρεψε τα πράγματα. Είχαμε δει τις σκηνές απείρου κάλους τώρα κυκλοφοριακά. Πραγματικά. Ουσιαστικά λύθηκε με την παράνομη αυτή τη στιγμή πάλι επαναφορά και την παράτυπη, να μην την πω παράτυπη, κυκλοφορία εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί λύση. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Συνδέει η επιχειρηματικότητα, συνδέει τον ιστό της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν και με τους ποταμούς, επειδή αναφέρθηκα, θέλω να σας πω το εξής. Θα πρέπει και μίλησα γι' αυτό με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος μου είπε ότι είναι σε εξέλιξη μια μελέτη η οποία είναι να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του έτους για την ανάπλαση γενικότερα των ποταμών που είναι στην ευθύνη πλέον της περιφέρειας με νομοθέτημα του 2016, αλλά και τη σύνδεση που πρέπει να υπάρχει με το Δήμο, γιατί στο Δήμο απευθύνονται καταρχήν και όχι να πάμε και σε μια λύση όπου θα καθαρίζονται οι ποταμοί 2 μήνες το χρόνο, 1,5, 2, 3 πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου και συνέχεια να αφήνονται στις τύχες τους. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει διαρκής παρακολούθηση. Εάν δεν γίνει αυτό σε οτιδήποτε ιεραρχείο Δήμος, πιστεύω ότι δεν θα πετύχουμε τίποτα απολύτως. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να το έδειξε και η ιστορία στη Θεσσαλία, μπορούν να μας βρουν ανά πάσα στιγμή και όχι μόνο στην καρδιά του χειμώνα. Μα δεχόμαστε αυτή τη στιγμή αιτιάσεις από τους πολίτες, από τους δημότες, όπου λένε προσέξτε να μην γίνουμε εδώ πέρα αλάριστα. Υπάρχει κίνδυνος. Έχουμε φαινόμενα τέτοια. Η περιοχή του Ξεροποτάμου, ο κ. Καλοκαιρινός κατέβηκε στην κήτη του ποταμού, σε επίσκεψή του εκεί, για να δει το πρόβλημα πολύ δυνατά και σωστά πιστεύω βάζει και τα όρια του Δήμου από τον Ξεροπόταμο, που είναι κομμάτι του Δήμου και του Ηρακλείου, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και όχι από το Παγκρίτιο ή από κάπου αλλού. Ιδού βεβαίως πεδίο δόξη λαμπρών για την επόμενη Δημοτική Αρχή, η κ. Σφυρί, να προχωρήσει και αυτό το φράγμα δαφνών που συζητάμε πολύ καιρό, το οποίο έχει και κύριο κομβικό ρόλο αντιπλημμυρικής προστασίας, έτσι, και για τον Ξηροπόταμο και το Γεώφυρο, στον οποίο αναφερθήκατε. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους και να υπάρξει λύση. Η λύση πώς μπορεί να υπάρξει κατά την άποψή μου? Η λύση υπάρχει όταν γίνεται η μελέτη και τα χρήματα αναζητούνται παράλληλα με την μελέτη και να υπάρχουν τα χρήματα τη στιγμή που η μελέτη είναι ολοκληρωμένη. Γιατί το να αναζητούμε χρήματα μετά την μελέτη και να μην τα βρίσκουμε αυτά τα χρήματα, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους είτε από ιδίους πόρους, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί το πρόβλημα, μετατίθεται. Αν κάποια στιγμή βρεθούν τα χρήματα, η μελέτη πλέον είναι αναχρονιστική. Άρα λοιπόν ουσιαστικά κάναμε μια τρύπα στο νερό, είναι δώρο άδωρο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ιεραρχούμε τους στόχους, είναι σημαντικό. Εμείς λέμε νερό 24 ώρες το 24ωρο να είναι στις βρύσες. Δεν μπορεί το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή να πληρώνει το νερό το οποίο πίνει ο Ηρακλειώτης. Αυτό πρέπει να λυθεί. Για να λυθεί λοιπόν, ορίζει το στόχο. Πώς υλοποιείται ο στόχος και παρακολουθείται ο στόχος. Δεν τον αφήνουμε στην τύχη του, γιατί έχουν γίνει πολλά, έχουν λεχθεί πολλά και δεν έχει γίνει τίποτα σε σχέση με το νερό. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλουμε όμως να μας κάνετε και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα και στο κέντρο του Ηρακλείου και αν η ανάπλαση του Σταυρού της πόλης, όπως λέμε, βοήθησε τελικά τους επιχειρηματίες της περιοχής ή αν έχει δημιουργήσει προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί από πριν. Κοιτάξτε, καταρχήν τους ταλαιπώρησε πολύ άσχημα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Τους ταλαιπώρησε πάνω από 2 χρόνια, 3 χρόνια τους ταλαιπώρησε εκεί. Εργολάβος, άλλος εργολάβος. Πληρώθηκε αυτό το έργο, ξαναπληρώθηκε από ό,τι τουλάχιστον εγώ γνωρίζω. Αυξήθηκε το κόστος, ναι. Αυξήθηκε το κόστος, ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι. Ήρθε ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί. Χωρίς όμως να χαθεί και η επικοινωνία του πολίτη. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να μπορούμε να έχουμε την προσβασιμότητα στην πόλη. Βέβαια, σε όλα όσα λέμε, θα πρέπει κατά την άποψή μου να έχουμε και μια θετική σκέψη κι εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε όλα να τα καταλογίζουμε στο Δήμο και στην Δημοτική Αρχή. Πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να μπούμε σε μια άλλη λογική, να μπορέσουμε να συμμετέχουμε πιο σωστά και πιο ολοκληρωμένα στην πόλη. Θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά σίγουρα θέλει περισσότερη δουλειά και από εμάς τους ίδιους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε. Κρατάμε αυτό το μήνυμά σας, το αισιόδοξο. Το κρατάμε. Ναι, πάντα, πάντα. Αλίμονα, δεν πιστεύουμε στο καλύτερο. Θετική προσέγγιση. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σφυρί. Και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην αγώνα σας.